Να καλησπερίσουμε στην παρέα μας και στην εκπομπή μας τον βουλευτή της δεύτερης περιφέρειας Θεσσαλονίκης, τον κύριο Θόδωρο Καράογλου, για τον οποίο αναρωτιόμουν πραγματικά τι να πρωτορωτήσω, κύριε Καράογλου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καταρχήν να με ρωτήσετε πώς ήταν η κατάσταση και πώς είναι η κατάσταση εδώ στην περιοχή των Κουφαλίων, όπου το αγρόκτημα των Κουφαλίων και των χωριών γύρω από τα Κουφάλια έχουν πάθει πολύ μεγάλη ζημιά λόγω του χρυσινού χαλαζιού. Ναι. Χαλάζει. Με αποτέλεσμα, είναι από το πρωί εδώ, οι καλλιέργειες των μπαμπακιών, των καλαμποκιών έχουν ολική καταστροφή και βεβαίως τα στάρια τα που δεν προλάβαν να τα αφαιρήσουν, τα αλόνιστα, ένα 30-35 εκατομμύρια και αυτά έχουν πάθει μεγάλη ζημιά. Βέβαια από χθες κινητοποιηθήκαμε, ενημερωθήκαμε και από τον Δήμαρχο εδώ του Δήμου Χαρκιδόνα, τον Σταύρο τον Αναγνωστόπουλο, αλλά και από τους αγρότες και ειδοποίησαμε τις υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Από σήμερα το πρωί κλιμάκια του ΕΛΓΑ γυρίζουν μαζί με τους αγρότες και καταγράφουν τις ζημιές. Είναι πολύ σημαντικό αυτό γιατί απαραίτητο για να έχουν το κουράγιο και την δύναμη να ξαναπάρουν καλλιέργειες είναι να έχουν κάποιες αποζημιώσεις. Γιατί διαφορετικά μιλάμε για ολική καταστροφή, σας είπα. Μπαμπάκια, καλαμπόκια και το 30-35% των σταριών που καθαριστήκαν έχουν ολική καταστροφή. Είναι θετικό πάντως ότι αντιδράσετε γρήγορα, άμεσα. Σε αντίθεση με. Ναι. Το παρελθόν έπρεπε να γίνει και, και οι αγρότες είναι πολύ ικανοποιημένοι γιατί πράγματι ήταν ότι από σήμερα, από την χθες το βράδυ έγινε αυτό, σήμερα το πρωί ήταν εδώ οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ και κάνουν απογραφή και μάλιστα έχω μείνει εδώ στα Κουφάλια, σας είπα από το πρωί είμαι εδώ γιατί τώρα μια μισή ώρα περιμένουμε και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης του Γιώργου του Γιωργαντά, ο οποίος έκανε μια περιοδία στο νομό του στα χωριά που είναι κοντά στα Κουφάλια, τον Άγιο Πέτρο, τον Ανθρωπό κτλ. Και έρχεται τώρα και εδώ, μια μισή ώρα θα έρθει στο Δημαρχείο και μετά θα πάμε και με τον Γιώργο του Γιωργαντά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, να δούμε τις καταστροφές που έχουν γίνει και εδώ. Μας δίνεται και είδηση δηλαδή και ρεπορτάζ, ότι έρχεται και ο Υπουργός κτλ. Σας κάνω ακριβώς, και ρεπορτάζ. Λοιπόν, πάρα πολλά θέματα βέβαια έχουμε και στην πολιτική ατζέντα και στην αθλητική, κύριε Καράογλου. Στην πολιτική βεβαίως νομίζω ότι προέχει το θέμα των ελληνοτουρκικών. Υπάρχει μια ανησυχία στον κόσμο, στο λαό, έτσι, για όλα αυτά τα προκλητικά από τους γείτονες κτλ. Πώς το αντιμετωπίζουμε? Με ψυχραιμία. Αυτό που θέλω να στείλω ως μήνυμα αισιοδοξίας αλλά και σιγουριάς, δεν είναι φεροβάμων, δεν πετάω στα σύννεφα, απλώς ξέρω τι γίνεται. Είναι ότι σε αυτή τη φάση η Ελλάδα στρατιωτικά υπερέχει κατά πολύ από την Τουρκία και η ενίσχυσή μας με τα 6 Ραφάλ που είναι αεροπλάνα 4,5, δεν ακριβώς 5 γενιάς, αλλά 4,5 γενιάς, πάνω από 4. Και τα δύο F-16 Viper που έχουν αναβαθμιστεί ήδη μας δίνουν την υπεροπλία στην αεροπορία. Ήμασταν ήδη πολύ καλά στο ναυτικό και βεβαίως θεωρώ ότι αν γίνει κάτι, σε αυτή τη φάση έχουμε την υπεροπλία και θα δώσουμε μια συντριπτική απάντηση στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να προκαλεί ελεκτικά. Είμαι όμως σίγουρος, και αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να στείλω, ότι ο πρόεδρος, ο Τούρκος, ο Ερντογάν, ξέρει πώς είναι η κατάσταση. Άρα λοιπόν προκαλεί τόσο όσο λεκτικά, πρακτικά. Δεν πρόκειται να υπερβείται σκαμμένα, δεν πρόκειται να υπερβείται την κόκκινη γραμμή, γιατί ξέρω ότι η απάντηση θα πάρει θα είναι συντριπτική σε βάρος του. Άρα απλώς το κάνει για καθαρά εσωτερικούς λόγους. Ναι. Έχει εκλογές, δυσκολεύεται πάρα πολύ. Σε όλες τις δημοσκοπήσεις υπολείπεται 10-15 μονάδες των δύο δημάρχων που φαίνεται θα είναι βασική του αντίπαλη ή της Κωνσταντινούπολης ή της Άγκυρας και θέλει να συμπληρώσει το περισσότερο μπορεί τον κόσμο του. Ναι, η οικονομία του είναι κατεστραμμένη, οπότε τον αποπροσανατολίζει, στρέφοντάς το προς το εξωτερικό για τα προβλήματα που έχει. Δεν πιστεύω ότι θα δημιουργήσει θερμό επεισόδιο. Καταλαβαίνει και αυτός ότι θα πάθει μεγάλη ζημιά, οπότε δεν τον συμφέρει. Πέραν τούτου θα πάθει ζημιά και ο τουρισμός του, γιατί περιμένει να δουλέψει από τον τουρισμό. Σωστά. Έτσι, από την πλευρά του Αιγαίου. Αν θα κάνει κάτι για να δείξουν στα μπουκάκια ότι είναι δυνατός, μπορεί να το κάνει προς την πλευρά της Συρίας. Γιατί εκεί πέρα παίζει ένα σενάριο ότι μπορεί να κάνει κάποια επίθεση στη Συρία. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, να είμαστε όλοι σίγουροι ότι οι εθνικές ένοπλες δυνάμεις μπορούν να ανταπεξέλθουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε οποιαδήποτε πρόκληση και να δώσουν την απάντηση που πρέπει, η οποία θα είναι συντριπτική σε βάρος του επιθέμου. Ναι. Δεύτερο θέμα είναι η ακρίβεια. Η ενέργεια, το ρεύμα. Ταλαιπωρούμαστε όλοι, δυσκολευόμαστε. Εκεί γίνονται κάποια βήματα, γίνονται κάποια μέτρα, αλλά πρέπει να βρεθεί κάποια πιο σταθερή λύση. Κύριε Κούση, όντως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την ακρίβεια, που δυστυχώς είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Τα τελευταία 50 χρόνια είχαμε να ζήσουμε τόσο μεγάλη πίεση στον πληθωρισμό, με τον τιμάριθμο και τον πληθωρισμό, αλλά είναι αποτέλεσμα και της υπερθέρμανσης οικονομίας που έγινε το δεύτερο εξάμεινο του 2021, όταν άρχισαν οι παραγωγικές διαδικασίες μετά το lockdown του πρώτου εξαμήνου, αλλά και του κλίματος που τελικά οδήγησε και στον πόλεμο και την απαράδεκτη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Ναι. Θεωρώ ότι η λύση οριστική θα μπορούσε να υπάρξει αν
Και σήμερα, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα που συνεδριάζει η Σύνοδο, που έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν καταλήγα στην εφαρμογή μιας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Έτσι. Ναι. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν δυσκολίες, γιατί έχουμε 27 χώρες που κάθε μία έχει τα ενδιαφέροντά της. Υπάρχει βεβαίως ο άξονας των νοτίων μεσογειακών χωρών. Είχαμε την επίσκεψη και τη συμφωνία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του πρωθυπουργού μας, με τον πρωθυπουργό της Ιταλίας, του κ. Μάριο Ντράγκη, για να ξαναμπεί το θέμα της επιβολής κλαπών στην χοντρική τιμή του φυσικού αερίου. Αυτό θα έχει ένα αποτέλεσμα να είναι μειωμένη τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας γενικότερα. Υπάρχει πρώτος ο Κυριάκος του Μητσοτάκη που είναι πάντως στο τραπέζι για κοινή προμήθεια πετρελαίου φυσικού αερίου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μεγαλύτερη οικονομική δύναμη του πλανήτη. Μιλάμε για ένα πληθυσμό 450 εκατομμυρίων με πολύ υψηλό βιωτικό επίπεδο ναι. και με πολύ μεγάλες οικονομικές δυνατότητες. Αν λοιπόν αποφάσισαν να κάνουν το αυτονόητο, αυτό που προτείνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να συζητηθεί σήμερα, να γίνεται δηλαδή κοινή προμήθεια πετρελαίου φυσικού αερίου, καταλαβαίνετε ότι θα μπορούσαν να πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω. Δυστυχώς δεν είμαι πολύ αισιόδοξος, γιατί θυμάμαι την προηγούμενη εβδομάδα όταν ήρθε ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας στην Ελλάδα, μας έδωσε συγχαρητήρια γιατί είπε ότι η οικονομία μας πάει πάρα πολύ καλά και ότι ξεφεύγουμε από την υψηλή εποπτεία και από την υψηλή επιτήρηση. Mm. Αλλά είπε, όταν το ρώτησαν οι δημοσιογράφοι σε σχέση με την αντιμετώπιση της ακρίβειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε ότι κάθε χώρα κάνει τις δικές της πολιτικές μόνη της. Δύσκολο γι' αυτό το λόγο λοιπόν. Ναι. Παλεύουμε σε ό,τι αφορά το ένα επίπεδο, το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά παράλληλα κοιτάμε και στο εσωτερικό με βάση τις αντοχές και ανοχές της ελληνικής οικονομίας. Ήδη μέχρι στιγμής έχουν δοθεί περίπου 8 δισεκατομμύρια. Ήταν ένα πρώτο πακέτο που ήταν ιδιαίτερα στοχευμένο, που αφορούσε επιδότηση της τιμής του φυσικού αερίου και του πετρελαίου θέρμανσης τότε, γιατί τότε υπήρχε ακόμη το πρόβλημα της θέρμανσης, που τώρα δεν υπάρχει βέβαια. Ναι. Υπήρχε η επιδότηση των οριασμών της ηλεκτρικής ενέργειας. Τώρα, με τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί και που είναι σε εξέλιξη, μέχρι 30 του μηνός έχουμε το Power Pass για την ηλεκτρική ενέργεια. Που στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου, όσοι υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, θα πάρουν το 60% της αύξησης, της κάλυψης της τιμής της αύξησης για το εξάμηνο από 1 Δεκεμβρίου του 2021 μέχρι 31 Μαΐου του 2022. Αυτό είναι μια μεγάλη ανάσα, μέχρι το ποσό των 600 ευρώ όμως. Και το ξεκαθαρίζω, κύριε Κούση, για να μην γίνονται παρεξηγήσεις, ότι αν κάποιος είχε μια αύξηση 2.000 ευρώ το εξάμηνο αυτό το ηλεκτρικό ρεύμα, δεν θα πάρει 1.200 το 60%, αλλά θα πάρει 600, γιατί αυτό είναι το πλαφόν, το ανώτερο. Το ανώτερο. Αν είχε 500 ευρώ αύξηση το εξάμηνο αυτό, δεν θα πάρει 600 όπως προσπαθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να μπερδέψει τους πολίτες, θα πάρει το 60% των 500, δεν θα πάρει 300 ευρώ. Ναι. Και ούτω καθεξής. Έχουμε το Fuel Pass, δηλαδή την επιδότηση των καυσίμων, που είναι μια εξέλιξη και αυτή που γίνεται σε φάσεις. Είχαμε το νούμερο 1, τώρα έχουμε το νούμερο 2, περίπου μιλάμε για διπλασιασμό της επιδότησης της τιμής της βενζίνης, έτσι στα 80 ευρώ το τρίμηνο περίπου. Και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της, τρέχει παράλληλα ένα πρόγραμμα για την επιδότηση, για την αντικατάσταση των ηλεκτροβόρων, ηλεκτρικών συσκευών, δηλαδή των air conditioning, των ψυκτών, των ψυγείων. Και θεωρώ ότι δεν σταματάμε εδώ, το έχει πει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανατακτά χρονικά διαστήματα. Και αυτό γιατί η εξέλιξη του φαινομένου της ακρίβειας δεν είναι στατική, είναι δυναμική, δηλαδή δεν έχει τελειώσει. Αν τέλειωνε ο πόλεμος και σταθεροποιούνταν η οικονομία, θα λέγαμε ότι that's all. Τελειώσαν αυτά. Είναι, πρέπει να πάρουμε μετά για αυτά. Αλλά είναι κάτι που είναι σε εξέλιξη. Μπορεί αύριο να είναι χειρότερα. Έτσι, μπορεί να είναι και καλύτερα. Εμείς λοιπόν παρακολουθούμε το φαινόμενο και ανατακτά χρονικά διαστήματα. Ήδη έχει προαναγγείλει ο Υπουργός Οικονομικών, ο Χρήστος Σταϊκούρας, ότι θα υπάρχει και νέο πρόγραμμα για την επιδότηση των καυσίμων. Και βεβαίως βλέπουμε και όπου χρειάζεται να κάνουμε τις παρεμβάσεις για να δίνουμε ανάση στους Έλληνες πολίτες. Μάλιστα. Τώρα, επί του αθλητικού. Σημαντική πνοή, σημαντική πνοή δίνεται. Αρχίσατε, αλλά πήγατε στον ερωτά μου τώρα, τον Ηρακλή. Ναι, για Ηρακλή, πριν από λίγο διάβασα μια ανακοίνωση, έκανε έφεση η ομάδα για την αδειοδότηση. Πάλι κι άλλο καλοκαίρι με περιπέτειες. Θα τελειώσει. Θα τελειώσει και πιστεύω ότι θα τελειώσει αισιόδοξα, γιατί αυτό ο λόγος ο βασικός για τον οποίο δεν έγινε δεκτή σε πρώτη φάση η αδειοδότηση, ο φάκελος του Ηρακλή και η αδειοδότησή του, ναι. ήταν ένας λόγος που κατά τη γνώμη μου δεν στέκει σε μια σοβαρή συζήτηση. Ο σύλλογος αυτή τη στιγμή αγωνιζόταν και πέρσι ως ΠΟΤ, ποδοσφαιρικός όμιλος τρίχυλες, ο Ηρακλής. Ναι. Έτσι. Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει το διακριτικό τίτλο Ηρακλής, αλλά ακόμη για λόγους που καταλαβαίνουν και δεν χρειάζεται να αναλύουμε και του Ηρακλή και όλων των υπόλοιπων ομάδων, έχει το αφημί της Τρίγλιας και έχει τυπικά σαν έδρα την ονομασία ΠΟΤ, ποδοσφαιρικός όμιλος Τρίγλιας. Είναι σαν να κάνω, λέω εγώ, παράδειγμα, μια επιχείρηση
και να λέω επιχείρηση Θεοδόρου Καράγλου και να βάλω από κάτω τη λέξη, το διακριτικό τίτλο, η εμπιστοσύνη. Ναι. Έτσι, κάτι τέτοιο είναι δηλαδή. Σωστά. Δεν σημαίνει αυτό, δεν σημαίνει αυτό ότι εμείς αλλοιώσαμε. Επαναλαμβάνω, το αφημί και η έδρα τυπικά είναι η Τρίβλια. Ναι. Λοιπόν, επομένως θεωρώ ότι θα γίνει ξεκάθαρο αυτό. Ήταν υπερβολικά τυπολάτρης ο εισηγητής του θέματος και απορρίφθηκε τελικά σε πρώτο βαθμό ο φάκελος της αδειοδότησης του Ηρακλείου. Όπως δεν ήταν μόνο ο Ηρακλείος, ήταν 17 σύλλογοι συνολικά, 17 ομάδες που αποφασίστηκαν. Ναι, 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 ναι. Αλλά μας ενδιαφέρει για τον Ηρακλείο τώρα. Θεωρώ ότι με την έθεση η οποία έγινε, η οποία έχει υποθεσμία 3 ημερών, που νομίζω σήμερα τελειώνει, θα έχουμε πιθανόν και τη Δευτέρα και την απάντηση και θεωρώ ότι θα έχουμε θετική απάντηση, έχουμε έγκριση. Τώρα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Ηρακλής είναι ένα σωματείο που με τον κύριο Ευγενίου στο τιμόνι τον είχαμε τις προάλλες στην εκπομπή. Κάνει πολύ σοβαρή προσπάθεια. Ο άνθρωπος πληρώνει, προσπαθεί να συμμαζέψει, είναι νοικοκύρης, η ομάδα είναι καλή. Οπότε είναι και λίγο άδικο και πρακτικά να το δει κάποιος. Ο Στράτος είναι φίλος μου, είναι σοβαρός επιχειρηματίας, είναι άνθρωπος που έχει την οικονομική δυνατότητα. Το σημαντικό είναι ότι ο φάκελος δεν απορρίφθηκε για οικονομικούς λόγους, γιατί όλα είναι τακτοποιημένα, έτσι δεν χρωστάει τίποτα σε κανέναν. Ναι. Ακόμη και ο Τόμ Παπαδόπουλος, η επανεμφάνιση του είναι πάρα πολύ θετική, γιατί και αυτός πέρσι βοήθησε την ομάδα, αλλά και έχει αναλάβει όλα τα χρέη της παλιάς εποχής, της δικής του εποχής, να τα τακτοποιήσει με τους ποδοσφαιριστές. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια φάση εξυγίασης. Φέτος είναι η χρονιά που ελπίζουμε ότι πρώτο Θεός παίρνοντας και την αδειοδότηση η ομάδα θα ενισχυθεί όσο πρέπει και με όποιους ποδοσφαιριστές πρέπει και στη θέση που διαπιστώσαμε, στη θέση που διαπιστώσαμε να παίζει ότι υπάρχουν προβλήματα για να μπορέσει να κάνει πρωταθλητισμό. Ο στόχος του Ηρακλή είναι να επανέλθει εκεί από όπου ποτέ αγωνιστικά δεν υποβιβάστηκε, στην Super League 1, στην Αλφα-Εθνική, δεν μου άρεσε να λέω Super League 1 και 2, στην Αλφα-Εθνική. Λοιπόν, και αυτό θα κάνει. Θεωρώ ότι είναι τυπική διαδικασία το θέμα της αδειοδότησης, θα τελειώσει. Ως τη Δευτέρα υπολογίζω ότι θα τελειώσει. Και από εκεί πέρα ξέρω, γιατί είμαι σε τακτική επικοινωνία και επαφή και με τον Στράτο Ευγενίου και με τον Κώστα την Ιωκημίδη και με τον Φώτη τον Θεό. Μαθαίνω ότι υπάρχουν και συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν πολιτοσκοπηθεί, έχουν δώσει τα χέρια, καλά ονόματα, θα ενισχύσουν το σύλλογο και επαναλαμβάνω, ο στόχος για τον Ηρακλή της περίοδου 22-23 θα είναι πρωταθλητισμός και άνοδο κατηγορία από την οποία ποτέ δεν έπεσε αγωνιστικά. Έτσι, έτσι ακριβώς είναι. Και ένα τελευταίο σχόλιο δικό σας για τη δυναμική η οποία ανοίγεται στην πόλη με το νέο γήπεδο του ΠΑΟΚ, με την προσπάθεια που κάνει ο Άρης και με την προσπάθεια που θα κάνει και ο Ηρακλής στους χορτατζίδες. Είναι πολύ θετικό. Είναι πολύ θετικό. Οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, οι μεγάλοι σύλλογοι, ο ιστορικός και πρώτος σύλλογος, ο Ηρακλής, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, έτσι είναι και οι τρεις πολύ μεγάλοι σύλλογοι, που βεβαίως πρέπει να έχουν τα δικά τους γήπεδα, τα ιδιόκτητα γήπεδα, τα οποία είναι γήπεδα τα οποία μπορούν να προσφέρουν και ποιότητα στους φιλάθλους, αλλά βεβαίως και έσοδα στους ίδιους τους συλλόγους. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ θετική εξέλιξη το γεγονός ότι δημοσιεύθηκε και το προεδρικό διάταγμα για την χωροθέτηση και για τους ειδικούς όρους για την ανέγερση του γηπέδου του ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Η κυβέρνηση και η πολιτεία από την πλευρά της έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει. Τώρα περιμένουμε και πιστεύουμε ότι σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες. Άλλωστε μπήκε και ένα χρονοδιάγραμμα να κοινώσει από την πλευρά του επενδυτή και από την πλευρά των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Εύχομαι το 1926 που θα γιορτάζει για 100 χρόνια να έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία για το γήπεδο του και να έχουμε το ένα και το 2026. Να Τούμπα. Ναι. Συγγνώμη, το 2026. Ναι, ναι. 1926 ίδρυση, 2026 ναι, 100 χρόνια. Λοιπόν, για τον Άρη υπάρχει μια εξέλιξη που ήταν περσινή και που ανακοινώθηκε και δεν ξέρω σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αλλά θα μιλήσω σύντομα και θα ενημερωθώ από την πλευρά του ανθρώπου του Άρη για την, αλλαγή. Ανταλλαγή, ας το πούμε. Ανταλλαγή των εκτάσεων του δημόσιου δίνει στην περιοχή. Φίνικα, αν το πούμε εκεί. Μάλλον φίνικα, αυτό να είναι. Τέλος πάντων, κάτι προς τα έξω εκεί πέρα στην πόλη. Παίρνει του Χαριλάου που είναι ένας χώρος του 7 στρεμμάτων, αν θυμάμαι καλά, που είναι πολύ καλός γιατί είναι μια πυκνοδομημένη περιοχή και θα μπορεί να γίνει ένα πάρκο ανάσα για την πόλη. Είναι μια θετική εξέλιξη και βεβαίως στην Ηρακλή γίνονται διεργασίες. Δεν θέλω να καλλιεργώ φρούδες, ελπίδες έτσι βέβαια, και να λέω. Είναι νωρίς. Είναι πολύ νωρίς, αλλά ξέρω πολύ καλά ότι γίνονται διεργασίες. Για ένα γήπεδο της τάξης των 15.000 στην περιοχή των Χορτατζίδων. Είναι κάποιες μελέτες που είναι σε εξέλιξη. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο παραπάνω. Δεν τα παρακολουθώ εγώ άμεσα. Ναι. Άλλος φίλος από την οικογένεια του Ηρακλή παρακολουθεί και τρέχει το project αυτό. Και βεβαίως πάντως στη συνεργασία με το Γυμναστικό Σύλλογο, που επιτέλους μετά από 15 χρόνια κάναμε προχθές τις εκλογές. Ναι. Θεωρώ ότι και εμείς είμαστε σε μια φάση που μπορούμε να ελπίζουμε ότι μαζί με την επιστροφή της ομάδας στην ΑΟΤΑΤΝΙΚΗ θα μπορούμε να γιορτάσουμε ενδεχόμενα και εξελίξεις σε σχέση με το γήπεδο του ποδοσφαιρικού του Ηρακλή.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα καλύψαμε αρκετά από τα ζητήματα που θέλαμε. Να είστε καλά, κύριε Κούση. Καλή δύναμη, γιατί το τρέξιμο συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Να είστε καλά. Γεια σας.